Χαίρετε. Ο Χριστός στην επιτόρως ομιλία την οποία έκανε ενώπιον των μαθητών και ενώπιον των άλλων παρόντων εκεί αμέσως με, όταν άρχισε το επίσημα το έργο του στην επιτόρως ομιλία παρουσίασε τη, βαθύ, τη, τη βαθύτητα του νόμου του Μωυσέως. Δηλαδή ο ίδιο ο άστρακος λόγος έδωσε το νόμο στο Μωυσή και ο Μωυσής στο λαό αλλά επειδή ο λαό τότε δεν ήταν κατάλληλο για να ακούσει το πλήρωμα του νόμου και την εσωτερική διάσταση του νόμου, το βάθος του νόμου. Γι' αυτό ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη ήταν εξωτερικός. Ού φωνεύσεις, ού ου χεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα το πατέρα σου και τη μητέρα σου. Ο Χριστός τώρα επί, τη, επάνω στο όρος ε, των μακαρισμών συνήθω όπως λέμε, δηλαδή επάνω στην ομιλία του, την οποία έκανε πάνω στο όρος, παρουσίασε τη βαθύτητα του νόμου το βαθύτερο σημείο του νόμου. Όχι απλώ να εφαρμόζουμε το νόμο εξωτερικά, να μην κάνουμε το κακό, να μην σκοτώνουμε, να μην λέμε ψέματα κτλ. Αλλά θα πρέπει να προχωρούμε και βαθύτερα, να δούμε τη βαθύτερη διάσταση του νόμου. Επομένω, είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή αυτή τη διάσταση, τη βαθύτερη έννοια του νόμου. Και ο Χριστός ήρθε όχι για να καταργήσει τον νόμο, να το συμπληρώσει και στην πραγματικότητα να αποκαλύψει το βάθο αυτού του νόμου, ώστε ο άνθρωπο να προσέχει περίπου περισσότερο μέσα στην καρδιά του. Στα όσα είπε ο Χριστό πάνω στο θέμα αυτό, προσθέθηκε και γι' αυτό θα πούμε σήμερα για την προσευχή. Ομίλησε για τη βαθύτερη έννοια της προσευχής. Φυσικά γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπο, επειδή είναι του Θεού πλασμένο και καθομείωσιν, πάντε αισθάνεται την ανάγκη να προσεύχεται στο Θεό. Δεν υπάρχει καμία θρησκεία που δεν έχει το στοιχείο της προσευχής και της λατρείας. Όλες οι θρησκείες έχουν ως βάση τη λατρεία και βοηθούν ή τέλο πάντων στον άνθρωπο δίνουν εντολή να προσεύχονται στο Θεό. Επομένως η προσευχή είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο ο άνθρωπος αισθάνεται όχι μόνο την δημιούργημα του Θεού αλλά και μέσα στην κτήση αισθάνεται ότι είναι πάρα πολύ αδύνατος και γι' αυτό αισθάνεται την ανάγκη να αναφερθεί στο Θεό. Υπάρχει μια προσευχή η οποία γίνεται με εξωτερικά, σε εξωτερικά πλαίσια και υπάρχει μια άλλη προσευχή η οποία είναι, είναι εσωτερική. Ο Χριστός δίδαξε αυτήν την εσωτερική διάσταση της προσευχής. Ας δούμε τρεις στίχους από την, ο, από την ομιλία του Χριστού επάνω στο όρος να δούμε τρεις στίχους που αναφέρεται σε αυτό το γεγονός. Πρώτα είναι ο στίχος 5 της, του έκτου κεφαλαίου από το Ευαγγέλιο του Ευαγγέλιο. Εκεί ο Χριστός λέγει και όταν προσεύχησε να μην είσαι σαν τους υποκριτές οι οποίοι τους αρέσει να στέκονται και να προσεύχονται στις συναγωγές και στις γωνίες των πλατιών, δηλαδή στα σταυροδρόμια, για να κάνουν καλή εντύπωση στους ανθρώπους. Σας βεβαιώνω πως αυτοί είναι όλοι και όλοι οι ανταμοιβή τους. Δηλαδή δεν πρόκειται να πάρουν ε, κανένα καρπό από αυτήν την προσευχή. Εδώ είναι χαρακτηριστικά η προσευχή η οποία γίνεται με υποκρισία. Όπως λέει ο Χριστός, τους αρέσει τους υποκριτές, να προσεύχονται στις συναγωγές. Η συναγωγή είναι ένας τόπος στον οποίο συγκεντρώνονταν οι Εβραίοι για να προσευχηθούν. Και μάλιστα δεν υπήρχε ένας ιδιαίτερο άνθρωπος ο οποίος θα κάνει την προσευχή. Σηκρώνονταν κάποιο και πήγαινε μπροστά από το κυβόριο μέσα στο οποίο υπήρχε ο νόμος και έκανε την προσευχή ενώπιον όλων. Και βέβαια είχαν τότε τη συνήθεια να προσεύχονται και στα σταυροδρόμια, στις γωνίες των πλατείων. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι είχαν καθορισμένους ε, 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 χρόνους προσευχής. Ήταν η τρίτη ώρα, η έκτη ώρα, η ενάτη ώρα και την ώρα εκείνη ο ευσεβής Εβραίο, όπου ακριβώ ήταν έπρεπε να προσεύχεται. Και αυτό το έκαναν οι υποκριτές πολύ θεατρινίστικα, πολύ επιδεκτικά θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτή η συνήθεια που υπήρχε τότε στου Εβραίου διασώθηκε σήμερα στου Μουσουλμάνου, οι οποίοι πήραν πολλά στοιχεία και από την παλαιά διαθήκη. Και του βλέπει κανεί ότι την καθορισμένη ώρα τη προσευχή έχουν ένα χαλάκι, βάζουν κάτω όπου, οποτεδήποτε, οπουδήποτε δίποτε μάλλον και αν είναι και προσεύχονται στο Θεό. Αυτό το έκαναν οι άνθρωποι εκείνοι επιδεκτικά. Και στις συναγωγές και στις πλατείες ή μάλλον στις γωνίες των πλατείων, δηλαδή στα σταυροδρόμια. Ο Χριστός είπε απέχουσιν του μισθού αυτών. Δεν πρόκειται να πάρουν πολλούς καραπούς, πολύ μισθό, διότι όλο και όλο είναι αυτό το οποίο κάνουν. Επομένως είναι μια υποκριτική προσευχή. Είναι αυτή την οποία έκαναν οι Εβραίοι της εποχής εκείνης που στεκόταν εντελώς στα εξωτερικά και δεν στρίχονταν το βαθύτερα. Το δεύτερο σημείο που φαίνεται στον επόμενο στίχο, στον έκτο στίχο και εδώ φαίνεται η εσωτερική διάσταση της προσευχής την οποία δίνει ο Χριστός είναι η προσευχή η εσωτερική, είναι η εσωτερική προσευχή που γίνεται από αυτούς οι οποίοι θέλουν να προσεύχονται πραγματικά. Λέει λοιπόν εδώ ο Χριστός, εσύ αντίθετα με τους υποκριτές όταν προσεύχεσαι πήγαινε στο ταμείο σου, σε ένα ιδιαίτερο δωμάτιο, στο ταμείο του σπιτιού σου και κλείσε τη θύρα, την πόρτα και να προσευχηθείς εκεί κρυφά στον πατέρα σου και ο πατέρα σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις αυτές θα σε ανταμείψει στα φανερά. Εδώ λοιπόν έχουμε την μυστική προσευχή, η οποία είναι η αληθινή προσευχή. Εσύ λέει, εάν θέλεις να προσεύχεις πραγματικά, να μην το κάνεις όπως το κάνουν οι υποκριτές, αλλά να μπεις μες στο σπίτι σου, στο ιδιαίτερο μέρος, που είναι αυτό το ταμείο. Ποιο είναι το ταμείο, τι έλεγαν τότε την αποχή εκείνο το ταμείο. Ταμείο είναι μια, ένας μικρός χώρος μέσα στο σπίτι, είναι μια μικρή αποθήκη, είναι ένα κελάρι, θα μπορούσαμε να πούμε, της οικία που φύλασαν διάφορα πράγματα. Είναι σε μια ευρύτερη ανάλυση ένα θησαυροφυλάκιο. Είναι ένας ιδιαίτερος χώρος, κρυφός, μέσα στο σπίτι και λέει σε αυτό το σπίτι, το ταμείο, να μπαίνεις μέσα και να κάνεις την προσευχή σου. Και τότε ενώ προσεύχεσαι στον πατέρα σου εν το κρυπτό, δηλαδή στο Θεό Πατέρα ο οποίος είναι αόρατος, δεν τον βλέπεις, τότε ο Θεός θα σε ανταμείψει στα φανερά. Εδώ λοιπόν πρόκειται για την εσωτερική μυστική προσευχή. Και φυσικά όπως εξηγούν θα δούμε στη συνέχεια οι πατέρες της Εκκλησίας δεν, εννοούν, δεν εννοεί ο Χριστός μόνο να έχουμε ένα ιδιαίτερο δωμάτιο μέσα στο σπίτι μας αλλά κυρίως εννοεί να εισερχόμαστε με στην καρδιά μας. Αυτό είναι το ταμείο. Είναι ο εσωτερικός χώρος της καρδίας. Είναι η μυστική αυτή ζωή. Και να κλείσουμε τις θύρες που είναι τα μάτια, τα αυτιά, δηλαδή οι αισθήσει, που σημαίνει μια προσευχή που γίνεται με συγκεντρωμένο το νου, απειλαγμένη προσευχή από τη διάχυση του νου στον γύρο κόσμο και να προσεύχεται ο άνθρωπος με το νου του μέσα στην καρδιά. Γιατί αυτό είναι το πραγματικό θησαυροφυλάκιο του ανθρώπου. Και αφού λέει για αυτήν τη μυστική προσευχή, μετά υπάρχει το τρίτο σημείο, ο τρίτος στίχος, ο έβδομος στίχος ε, του έκτου αυτού κεφαλαίου, που λέει «Όταν προσεύχεστε να μη βατολογείτε, δηλαδή να μην φιλιαρείτε, όπως το κάνουν οι δολολάτρες, οι οποίοι νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακοστούν» μη γίνεστε όμοιοι με αυτούς γιατί ο πατέρας σας ξέρει από τι έχετε ανάγκη προτού ακόμη του το ζητήσετε. Εδώ λοιπόν είναι μια προσευχή υδρολατρική. Ουσιαστικά μας δείχνει πώς να προσευχόμαστε και τι λόγια να χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια της προσευχής. αυτή τη εσωτερική της μυστικής προσευχής. Λέει δηλαδή εδώ ο Χριστός μη βατολογείτε. Το ρήμα βατολογέο, βατολογό, σημαίνει τραβλίζω. Δηλαδή να μην τραβλίζετε. Τι σημαίνει να μην τραβλίζετε. Λένε όσοι ασχολούνται με την ετυμολογία των λέξεων ότι το ρήμα βατολογό, βατολογέο, βατολογό είναι στην πραγματικότητα προέρχεται από κάποιον βασιλιά της Κυρίνης ο οποίος λέγονταν βάτος και ο οποίος τραβλίζε. Ξέρουμε ότι όταν κανεί τραυλίζει, επαναλαμβάνει δύο φορέ, δύο-τρει φορέ την ίδια συλλαβή. Δηλαδή, η ίδια συλλαβή και η ίδια λέξη ε, επαναλαμβάνονται πολλέ φορέ. Οπότε λέμε βατολογό σημαίνει τραυλίζω. φλιαρώ, Επαναλαμβάνω τα ίδια λόγια. Κάτ' επέκταση. Ή υπάρχει και μια άλλη παράδοση που προέρχεται από κάποιον άλλον βάτο, ο οποίο λεγόταν βάτο και ήταν ποιητή. Αλλά έγραφε ποίηματα μακρά και με πολύ μεγάλη πολυλογία. Οπότε εδώ λέει να μην λέτε πολλά λόγια, να μην λέτε τα ίδια λόγια, να μην επαναλαμβάνετε στην πραγματικότητα άστοχα λόγια. Όχι μόνο να μην λέτε τα ίδια λόγια, αλλά να είναι άστοχα αυτά τα λόγια, γιατί, διότι αυτό το κάνουν οι δολολάτρες, οι οποίοι προσεύχονται με ένα τέτοιο τρόπο. Εσείς λέει να προσεύχεστε, να λέτε την, στο Θεό αυτό το οποίο έχετε ανάγκη να σας δώσει ο Θεός και ο Θεός το ξέρει πριν το ζητήσετε εσείς, αλλά φυσικά πρέπει να το ζητήσετε για να φανεί και η δική σας συνέργεια. Γιατί ο Θεός είναι εκείνος ο ενεργεί και εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι συνεργούμε στο Θεό. Αυτή είναι η τρεις τύχη που μιλάει για την προσευχή και κυρίως αναφέρεται στην εσωτερική νοερά ή καρδιακή προσευχή που γίνεται με λίγες λέξεις όπως για παράδειγμα το κύριε ελέησον, και, ε, ε, ξέρει ο πατέρας μας από τι ε, έχουμε ανάγκη, δεν χρειάζεται να του λέμε, να το κάνουμε φράσεις και λόγια και να κάνουμε ολόκληρα, ο, ο, ολόκληρες συλλαβές και ολόκληρες φράσεις, αλλά να λέμε κύριε ελέησον με, ξέρουμε από τι πάσχουμε, ο το ξέρει, θα στείλει το έλεος του και εκείνος, θα μας, όταν το έχουμε ανάγκη θα ικανοποιηθεί. Όπως για παράδειγμα πέφτει η βροχή στο χωράφι και ποτίζει το κάθε φυτό και το κάθε δέντρο και παράγει το κάθε φυτό και δέντρο, τους δικούς του καρπούς ανάλογα με το τι έχει ανάγκη έτσι στέλνει τη χάρη του και στον καθέναν ενεργεί ανάλογα με αυτά τα οποία έχει την ανάγκη. Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο μας συνιστά ο Χριστός να κάνουμε την προσευχή. Τώρα ας έρθουμε σε ένα σημείο δεύτερο για να τονίσω ότι ο Χριστός δεν είπε μόνο έτσι στην επιτόρος ομιλία έκανε ένα φορά στον τρόπο αυτό της προσευχής αλλά μας τον υπέδειξε και με μια παραβολή. Είναι η παραβολή του Φαρισαίου, του Τελώνου και του Φαρισαίου. Δηλαδή η παραβολή κατά την οποία παρουσίασε δύο ανθρώπους. Θα λέγαμε ότι είναι αυτό μια πρακτική εφαρμογή των όσων είπε πάνω στο, στο όρος ο Χριστός στην ομιλία την οποία έκανε ενώπιον των μαθητών και του λαού. Αργότερα λοιπόν είπε αυτή την παραβολή την οποία μας τη διασώζει ο Ευαγγελιστή Λουκά. Ο Φαρισαίο, σταθή προ αυτόν, θα λέγαμε κορδόθηκε, στάθηκε στον εαυτό του και άρχισε να προσεύχεται στον Θεό και τι να λέει, σε ευχαριστώ Θεέ μου, γιατί δεν είμαι όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μύχοι ή ως αυτός τελώνης. Ήταν και ένα τελώνης που προσευχόταν εκεί στο βάθος της συναγωγής ή του ναού. Εγώ, έλεγε ο Φαρισαίος, νηστεύω δυο φορές την εβδομάδα και δίνω το δέκατο από όλα αυτά τα οποία εισπράττω στο ναό. Δηλαδή παρουσίαζε εγωιστικά τις αρετές του και τις ικανότητε τις οποίες είχε. Από την άλλη μεριά ήταν ο Τελώνης, ο οποίος δεν ήθελε να σηκώσει το βλέμμα του στον ουρανό, γιατί αισθανόταν μεγάλη αυτομεμσία για τα πράγματα και τις αμαρτήσεις που είχε κάνει, χτυπούσε το στήθος του και έλεγε συνέχεια «Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό». Και λέγοντα αυτή την παραβολή, ο Χριστό είπε: κατέβη δικαιωμένο από τον ναό. Κατέβηκε ο τελώνη δικαιωμένο παρά ο φαρισαίος. Λοιπόν, αυτή η παραβολή δείχνει καθαρά αυτό το οποίο είπα προηγουμένω. Αυτό το λόγο τον οποίο είπε ο Χριστό για την προσευχή, για την εσωτερική διάσταση της προσευχής και το πώς πρέπει να γίνεται η προσευχή. Ο Άγιος Γρηγόρη ο Παλαμάς αναλύει αυτή την παραβολή του Τελών και του Φαρισαίου κατά ένα καταπληκτικό τρόπο. Και μάλιστα παρουσιάζει τον Τελώνη ω τύπο του ησυχαστού μοναχού και γενικότερα του ησυχαστού χριστιανού. Και λέει εκεί ο Άγιο Γρηγόρη ο Παλαμά ότι πρέπει να προσευχόμαστε με ταπείνωση, με, με, αυτομεμσία. Βλέπετε λοιπόν εδώ λέει με πώς ταπείνωση και αυτομεμσία προσευχόταν ο τελών και με πώς την πίστη στο Θεό. Βλέπετε εδώ, λέει ο Άγιο Γιώργο Παλαμάς την άκρα α, συστολή, τη, συστολή της διάνοια. Συγκέντρωνε τη διάνοιά του και το νου του στην προσευχή. Α, απομάκρυνε το νου του από τι αισθήσει και δήλωνε με τη στάση. Δεν έβλεπε στον α, ουρανό γιατί αισθανόταν ότι είναι ανάξιος να ύψωνε τα μάτια του στο Θεό και έβλεπε προς το στήθος του και χτυπούσε το στήθος του, δηλαδή και το σώμα ε, πορευόταν σε αυτή την πορεία της προσευχής και έλεγε συνέχεια το Θεό συλλάστη τίμη το αμαρτωλό που σημαίνει το Κύριε Σου Χριστέ το λέμε, Κύριε Σου Χριστέ ελέη σώμε". Παρουσιάζει δηλαδή εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τον τελώνει ως τύπο του ησυχαστού. Στην εποχή του Αγίου Γρηγόριου του Παλαμά έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από το θέμα της νοεράς καρδιακής προσευχής και της συγχαριστικής παραδόσεως. Ο Βαρλάμ και οι ομόφρονές του κατηγορούσαν αυτή την προσευχή, κατηγορούσαν το ότι οι μοναχοί δεν έβλεπαν προς τα πάνω ή απέναντι και χαμήλων το κεφάλι, έκυπταν το, το κεφάλι προς τα κάτω, προς το στήθος, εκεί που είναι ο χώρος της καρδιάς, και προσεύχονταν για να συγκεντρώσουν βασικά την προσοχή τους και να συγκεντρωθεί ο νους μέσα στα λόγια της ευχής και αυτό το έλεγαν ομφω, ομφαλοσκόποι, δηλαδή κοιτούσαν τον οφαλό τους. Δεν ήταν αυτό το θέμα. Ήταν απλώς για να συγκεντρώσουν το νου τους στον εαυτό τους και στο χώρο εκείνο που είναι τα καρδιακά αισθήματα. Λοιπόν, εκείνη την εποχή ο Άγιος Παλαμάς ομιλούσε για αυτήν την προσευχή, την ησυχαστική προσευχή, την οερά, καρδιακή προσευχή και παρουσίαζε σε ομιλία την οποία έκανε στο λαό του, στους μοναχούς, στο ποιμνιό του στη Θεσσαλονίκη, γιατί ήταν μετροπολίτης το 14ο αιώνα. Στη Θεσσαλονίκη παρουσίαζε τον Τελώνη ως τύπο ενός ανθρώπου ο οποίος τυπο ενος ανθρωπου ο οποίο θελει να προσεύχεται με συγκεντρωμένο συγκετρω... το νου του. Τώρα, πέρα από αυτά, να, δω λίγο, να δούμε λίγο την ησυχαστική αυτή παράδοση, την εσωτερική αυτή καρδιακή προσευχή, γιατί ο Χριστός με το να υποδεικνύει να κλειστούμε μέσα στο, μέσα στο ταμείο μας, στον ιδιαίτερο χώρο μας και να προσευχόμαστε στον πατέρα μας, ο οποίος είναι στο κρυπτό γιατί εκείνος θα μας αποδώσει το φανερό, ουσιαστικά μας παρουσιάζει αυτήν την εσωτερική μυστική και νοερά προσευχή. Έχει γραφεί ένα καταπληκτικό κείμενο από τον Νικηφόρο το Μονάζοντα και έχει συμπεριληφθεί στη Φιλοκαλία των Ιερών Επιτικών. Είναι το, ένα, ένα βιβλίο που έχει πέντε τόμους. Στον τέταρτο λοιπόν αυτόν τόμο της Φιλοκαλίας υπάρχει ένα κείμενο το οποίο φαίνεται ότι έχει γράψει ο Νικηφόρος ο Μονάζοντα ο οποίος ήταν ησυχαστής, ο οποίος ανήκε πρώτα στο λατινικό δόγμα, λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, και επειδή αντέδρασε στη σύνοδο, την ενωτική σύνοδο της Λιώνος το 1274, γι' αυτό και έφυγε από την Ιταλία, πήγε στο Αγενόρο, και εκεί δίδαξε, παρέδωκε στους ησυχαστές την υπτική ε, πα, πρακτική. Δηλαδή την πρακτική τη εσωτερική προσευχή. Έγινε δάσκαλο αυτή τη προσευχή λίγο πριν το 1340 και λίγο εκείνο το διάστημα που ήταν και ο Άγιος Γρηγόρη ο Παλαμάς στο Άγιον Όρος και ασφαλώς τον γνώρισε γι' αυτό ομιλεί πάρα πολύ καλά γι' αυτόν τον Νικηφόρο τον Μονάζοντα. Έγραψε λοιπόν ένα κείμενο το οποίο είναι, επεκτείνεται σε 11-12 σελίδες όχι περισσότερο. Εκεί ο Νικηφόρος ο Μονάζων, το οποίο επιγράφει τον λόγος για την ύψη και την φύλαξη της καρδίας, για το πώς πρέπει να συγκεντρώνουμε το, την, τη διάνοιά μας. Έχουμε νύψη, να μην αφήνουμε τους λογισμούς, να εισέρχονται κατά τη διάρκεια προσευχής και πώς να φυλάμε την καρδία μας, τα αισθήματα, όλο το χώρο των αισθημάτων. Τότε λοιπόν σε αυτό το κείμενο τι κάνει ο Νικηφόρος ο Μονάζων. Εκεί παρουσιάζει διάφορα χωρία των Αγίων Πατέρων όπως του Μεγάλου Αντωνίου, του Θεοδοσίτου Κοινοβιάρχου, του Μεγάλου Αρσένιου, του Παύλου του Λατρινού, του Αγίου Σάβα, του Αγάθωνος, του Αβά Μάρκου, του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος, του Αβά Ισαΐα, του Αγίου Μακαρίου του Μεγάλου, του Αγίου Διαδόχου του Φωτικής, του Οσίου Ισαάκ του Σύρου, του Ιωάννου Καρπαθίου, του Αγίου Σιμεών, του νέου θεολόγου. Και αφού παρουσιάζει αυτά τα κείμενα, το τι λένε για την εσωτερική προσευχή και ουσιαστικά θέλει να δείξει ότι δεν είναι νεότερο εφεύρημα, στη συνέχεια δίνει την τεχνική διάσταση προσευχής, το πώς δηλαδή μπορεί ο νους να περάσει με την αναπνευστική οδός την καρδιά, με την εισπνοή και την εκπνοή. Αυτή είναι η τεχνική της προσευχής προκειμένου να συγκεντρωθεί ο νους κατά τη διάρκεια της προσευχής. Και τότε γράφει εκεί ότι όταν επιστρέψει ο νους από τη διάχυσή του στο περιβάλλον μέσα στην καρδιά, τότε γνωρίζει απέραντη ειδονή και εφροσύνη, συναντάται ο νους με την καρδιά σαν να είναι δυο αδέλφια τα οποία είναι πολλά χρόνια χωρισμένα και εκεί δημιουργείται αυτή η ευχαρίστηση. Εκεί ο άνθρωπος ε, τότε προσεύχεται σιωπά ο νους του και προσεύχεται και λέει την ευχή του Κύριου σου Χριστέ ελεησόν μέσα στην καρδιά μου. Ο Άγιος Βουλεύος Παλαμάς βέβαια ανέπτυξε όλο αυτό το βάθος όλο αυτό το βάθος της νοεράς προσευχή και το έκανε θεολογία. Βέβαια εδώ πρέπει να πω κάτι το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό. Δηλαδή μερικοί όταν ακούνε για την νοερά καρδιακή προσευχή, ότι δηλαδή μιλάμε για προσευχή στην καρδία, θεωρούν ότι αυτό είναι των ησυχαστών πατέρων νεότερο εφεύρημα. Όμως ήδη είπαμε προηγουμένως ο Χριστός το είπε και σύμφωνα με τη δεσκαλία των Αγίων Πατέρων το να μπει κανεί μέσα στο εννοεί κυρίως να μπει μέσα στην καρδιά ο νους. Αυτό δεν είναι μια νεότερη παράδοση. Είναι πολύ παλιά παράδοση, την οποία συναντούμε και στους προφήτες, αλλά και στους Αποστόλους. Για παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος, τον οποίο πολύ θεωρούμε και είναι μέγας Απόστολος, κάνει λόγο για να την αδιάλειπτη προσευχή. Λέει αδιαλείπτος προσεύχεστε. Πώς τη διατώνει να προσεύχεται κανεί αδιάλειπτα όταν θέλει να κάνει διάφορε εργασίε. Είναι δυνατόν να προσεύχεται αδιάλειπτα όταν θέλει να εργαστεί, να γράψει, να διαβάσει, να κάνει όλη την κοινωνική εργασία που κάνει. Αλλά εδώ σαφέστατα γίνεται λόγο για το ότι μπορεί με τη λογική του να κάνει και να εργάζεται και να διαβάζει κτλ. Αλλά η αδιάλειπτη προσεύχη γίνεται με την καρδιά όταν ο νους εισέρχεται μέσα στην καρδία. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις στις επιστολές του κάνει λόγο για τον έσω εν την καρδία άνθρωπο. Υπάρχει ο εξωτερικός άνθρωπος με τις αισθήσει και υπάρχει ο έσω εν την καρδία άνθρωπος. Σε μια επιστολή γράφει «Λαλείτε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κύριο». Τι είναι αυτό. Είναι η νοερά προσευχή να λαλείτε λέει οδές και ύμνους και ψαλμούς και να ψάλετε μέσα στην καρδιά σας και από την καρδιά σας ε, να αναπέμπονται στον Κύριο. Ένα άλλο χωρίο καταπληκτικό το οποίο λέει εκεί στην Παστρομέως Επιστολή «Όσοι πνεύματι Θεού άγονται ούτε εις είναι Θεού». Δηλαδή όσοι άγονται από το Άγιο Πνεύμα αυτή είναι η Ή του Θεού. Γιατί δεν μας έδωσε ο Θεός, λέει, πνεύμα δουλείας, αλλά πνεύμα υιοθεσία. Ενώ πνεύμα κράζομεν αβά ο πατήρ. Δηλαδή, μας έδωσε ο Θεός το πνεύμα της υιοθεσία και καταλάβουμε ότι είμαστε οι Θεού και με το πνεύμα αυτό της υιοθεσία κράζομεν αβά. Δηλαδή, πατέρα μου, τότε αισθάνεται κανείς ότι ο Θεός είναι πατέρα, πατέρας. Και λέει, αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί το Άγιο Πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύμα τη ημών ότι εσμέν τέκνα Θεού δηλαδή αυτό το Άγιο Πνεύμα που προσεύχεται μέσα μας συμμαρτυρεί, δίνει τη μαρτυρία στο δικό μας πνεύμα ότι είμαστε οι του Θεού είμαστε παιδιά του Θεού άρα η υιοθεσία συνδέεται με την αίσθηση του πατρός και αυτό βέβαια με την προσευχή στον πατέρα σε ένα άλλο χωρίο μάλιστα προ Ρωμαίου, στην προ Ρωμαίου επιστολή, λέει ο Απόστολο Παύλο, το πνεύμα συναντιλαμβάνεται τι ασθενείε ημών. Δηλαδή, το άγιο πνεύμα είναι εκείνο το οποίο συναλαμβάνεται και βοηθά σε όλε τι ασθένειε, τι αδυναμίε τι οποίε έχουμε. Το τι προσευξόμεθα καθό δει ουκίδαμε. Δηλαδή, δεν ξέρουμε τι πρέπει να λέμε κατά τη διάρκεια προσευχή, αλλά αυτό το πνεύμα υπερεντυχάνει η περιμόν στεναγμής αναλύτης. Λέει δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα, η χάρη του Άγιο Πνεύματος που κατεβαίνει μέσα στην καρδιά, είναι εκείνο το οποίο προσεύχεται μέσα στην καρδιά με στεναγμούς αλαλήτους. Τι είναι αυτό. Είναι η νοερά καρδιακή προσευχή. Φαίνεται λοιπόν καθαρά ότι αυτό το οποίο μας δίδαξε ο Χριστός, τη μυστική προσευχή, όχι μόνο την εξωτερική, γιατί λένε οι πατέρες ότι με αυτό που δίδαξε να μπαίνουμε μέσα στο ταμείο μας δεν σημαίνει να φεύγουμε από τη λατρεία αλλά πέρα από τη λατρεία πρέπει να έχουμε και την κατηδία προσευχή αυτό δεν ε, είναι κάτι, ξε, κάτι ε, ή μάλλον δεν είναι ε, κάτι το οποίο είναι άγνωστο αυτό ζούσαν και οι προφήτες και αυτό ζούσαν και οι Απόστολοι ανέφερα προηγουμένως τον Απόστολο Παύλο οπότε τι σημαίνει θα πρέπει να ιερουργούμε. Η προσευχή είναι μια ιερουργία, η προσευχή είναι μια λειτουργία, μια λειτουργία της ιστορικής καταστάσεως του ανθρώπου. Όποιος αισθάνεται ότι είναι Υιός του Θεού προσεύχεται προς τον Πατέρα. Και βεβαίω η προσευχή θέλει μια συγκέντρωση του νου, που σημαίνει θα πρέπει και μέσα στο σπίτι μας να κάνουμε ένα ιδιαίτερο χώρο, για να μπορούμε να απομονωνόμαστε και να προσευχόμαστε. Γιατί δηλαδή τα σπίτια να έχουν μόνο αποθήκε, γιατί να έχουν μόνο χώρου, α πούμε, που θα στιβάζουμε διάφορα πολύτιμα πράγματα, και να μην έχουμε και ένα χώρο ιδιαίτερο για να πηγαίνουμε να προσευχόμαστε. Πολλοί ευσεβεί σύζυγοι το κάνουν αυτό στα σπίτια του. Διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερο χώρο και προσεύχονται είτε οι σύζυγοι μόνοι του ή και ακόμη και με τα παιδιά του ή ο καθένα μόνο του στο ταμείο αυτό του σπιτιού αλλά κυρίω εκείνο που πρέπει να προσέχουμε είναι να ε, έχουμε ώρες ή μέσα στο σπίτι ή και αλλού να συγκεντρωνόμαστε μέσα στην καρδία μας δηλαδή να αποσπούμε την προσοχή από τα κτίσματα και από το περιβάλλον και να συγκεντρωνόμαστε με ενύψη εσωτερική και να προσευχόμαστε το Θεό με προσοχή και προσευχή, εσωτερική καρδιακή διάσταση, επιθυμία προς το Θεό και τότε αυτή η προσευχή είναι πάρα πολύ δυνατή και αυτή παράγει πολλούς καρπούς. Στον άνθρωπο προσφέρει αγάπη, ειρήνη, εσωτερική πληρότητα. Ας έχουμε λοιπόν αυτό το, ατι, το ταμείο μας και σε προσευχόμαστε αληθινά στο Θεό Πατέρα μας. Χαίρετε.